Καλώς ήρθατε στο κανάλι για την ερασιτεχνική κυπουρική. Στο Facebook θα βρείτε την ομάδα μας με το ίδιο όνομα για ερωτήσεις, φωτογραφίες, σχόλια από τα δικά σας φυτά. Οι κατσίκες είναι ζώα έξυπνα και ανθεκτικά, τα οποία θα ζήσουν μαζί σας 8 με 12 χρόνια, προσφέροντας κρέας και γάλα, το οποίο γάλα είναι κατάλληλο για τη διατροφή ακόμα και των παιδιών, σύμφωνα με πάρα πολλούς παιδιάτρους. Το γάλα της φτάνει μέχρι και το 1,5 λίτρο ημερησίως και είναι κατάλληλο για να φτιάξουμε πάρα πολλά είδη τυριών, όπως φέτα, μυζήθρα και διάφορα άλλα που θα τα δούμε στην πορεία. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία τροφών χορταρικών προσφέρουμε στην κατσίκα μας, τόσο πιο καλό και περισσότερο γάλα θα έχει. Τα βασικά κριτήρια για να επιλέξουμε μία κατσίκα είναι η ηλικία της, που θα την διαπιστώσουμε από τα δόντια, και ο καλοσχηματισμένος μαστός. Για δική σας ευκολία, εγώ σας έχω βάλει κάποιες εικόνες που μπορούν να σας καθοδηγήσουν όσοι δεν είστε γνώστες. Πάμε τώρα να δούμε τις δικές μου κατσίκες και το σταυλισμό τους. Όλοι εσείς που επιθυμείτε να αποκτήσετε μία κατσίκα, αλλά δεν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε αυτή την ομάδα των βίντεο, που έχει ως σκοπό να γνωρίσει τα 20 ζώα. Η 20η κατσίκα δεν έχει καμία σχέση με την κτηνοτροφική, αυτή δηλαδή που είναι σε μεγάλες ομάδες, μέσα σε κτηνοτροφία, και είναι εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση της. Η 20η κατσίκα είναι πολύ φιλική, είναι τρυφερή προς τα αφεντικά της, έχει άμεση σχέση μαζί της, εκδηλώνει τρυφερότητα. Αρχικά πήρα την Ματούλα που βρίσκεται εκεί στη γωνία και μετά μας ήρθε και η Μαργαρίτα. Είναι εντελώς διαφορετικές ράτσες, είναι και οι δύο γαλακτοπαραγωγικές, γιατί ως σκοπό έχουν την παραγωγή γάλακτος, να φτιάξουμε το τυρί του χρόνου. Ευελπιστώ στο μέλλον κάποια στιγμή να αποκτήσω και ένα πρόβατο, για την ώρα όμως έχω αυτές τις δύο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καταρχάς, πριν αποκτήσετε την κατσίκα, να ξέρετε ότι μία δεν θα κάτσει, θα φωνάζει όλη μέρα. Είναι κοινωνικό ζώο και χρειάζεστε τουλάχιστον δύο. Οπότε ξεχάστε μία μόνη της, ή θα έχετε μία κατσίκα, μία προβάτινα, ή δύο κατσίκες ή δύο πρόβατα. Και τα δύο αυτά είδη, και το πρόβατο και η κατσίκα, είναι κοινωνικά, δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους και το αποτέλεσμα είναι να φωνάζουν όλη μέρα ή να πρέπει να είσαστε εσείς κοντά. Αυτός είναι και ο λόγος που εγώ απέκτησα δύο. Το πρώτο πράγμα που θα φροντίσετε είναι η στέγαση, που θα τις προφυλάξει το χειμώνα από το κρύο, και φυσικά τις βραδινές ώρες έχω κάνει μια περίφραξη απ' έξω, όπως βλέπετε, έτσι ώστε να μπορούν τα ζώα να μην έρχονται σε επαφή με το υπόλοιπο κτήμα. Δεν τα έχω ελεύθερα, έχω περίπου 2 μέτρα σκηνή στην κάθε μία για να αποφύγω καυγάδες μεταξύ τους, και επειδή η Μαργαρίτα έχει κέρατα, είναι πολύ πιο πιθανό να χτυπήσει στο κεφάλι την Ματούλα, οπότε καλύτερα είναι να είναι δεμένα τα ζώα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε γενικότερα και σε κάποιο άλλο βίντεο θα σας κάνω τη διατροφή, το άρμεγμα, γενικά ό,τι έχει σχέση με τη διατροφή και το άρμεγμα της κατσίκας. Η στέγαση λοιπόν, θα σας πάω μέσα τώρα που έχει ολοκληρωθεί. Βλέπετε ότι απ' έξω έχω βάλει ένα σκίαστρο, έτσι ώστε την ώρα του μεσημεριού τα ζώα συνήθως ξαπλώνουν κάτω στη σκιά, να μην είναι μέσα στον ήλιο. Τις βγάζω και έξω από εκεί, σε εκείνη τη μεριά που είναι το χωράφι. Έχω πολύ μεγαλύτερο σκηνή, πάλι να μην συναντιόνται τα δύο ζώα, έτσι ώστε να μπορούν να μαλώσουν μεταξύ τους, για να μπορέσουν να βοσκήσουν. Για την ώρα όμως είναι πρωί ακόμα, τις βγάζω μετά τις 10 που έχει πέσει η δροσιά, για να μην είναι στην υγρασία οι μαστοί και τα πόδια τους και μου αρρωστήσουν. Είναι λοιπόν στο προάβλιο χώρο που έχουν τον στάβλο τους. Από εκεί που είναι το νάιλον έχω αποθηκεύσει χόρτο ξερό για το χειμώνα.
Η Μαργαρίτα είναι λίγο πιο φοβισμένη από τη Ματούλα, γιατί η Ματούλα είναι ήδη 15 μέρες εδώ, οπότε με έχει συνηθίσει. Η Μαργαρίτα μόλις ήρθε, είναι 4 ημερών στο σπίτι, οπότε ακόμα έχει έναν φόβο. Στις 20 κατσίκες θα πρέπει να είσαστε πολύ φιλικοί και ήρεμοι, γιατί αποκτούν, όπως σας είπα, σχέση με το αφεντικό τους, εμπιστοσύνης, και έτσι σας αφήνουν να δυσαρμέτε πολύ πιο εύκολα, δεν κάνουν τρελές κινήσεις και γενικά είναι πιο εύκολες στο άρμεγμα όταν αποκτήσουν μια κανονικότητα μαζί σας. Λοιπόν, ο σταυλισμός τώρα. Όπως σας έδειξα και την άλλη φορά, έχουν δύο ξεχωριστούς χώρους. Από εδώ είναι της Μαργαρίτας, από εκεί είναι της Ματούλας. Έχουμε τις θαΐστρες, όπου μέσα πέφτει το χόρτο, γιατί είναι περίεργα ζώα οι κατσίκες. Αν το χόρτο πέσει κάτω και λερωθεί, δεν θα το φάνε. Είδατε ότι είναι πεσμένο κάτω, δεν το αγγίζουν, τρώνε μόνο το χόρτο, το ξέρω, από τις θαΐστρες. Εκεί τους βάζω και το χλώρο και το ξέρω. Για το καλαμπόκι έχω ειδικά δοχεία που θα το δείτε παρακάτω, που τους βάζω για να τρώνε το καλαμπόκι τους κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Θέλουν μικρή ποσότητα από φαγητό, εκτός από το ξερό χόρτο που τα ταΐζω το πρωί νωρίς, μέχρι που να βγουν έξω για βοσκή. Τους ρίχνω και κατά τη διάρκεια της ημέρας φρούτα, μήλα, βερικοκά, μπανάνες, αχλάδια, ό,τι μπορέσω να βρω, όταν υπάρχουν βέβαια. Και τους ρίχνω και χόρτα, τα οποία είτε μαζεύω απ' έξω, είτε βρίσκουν μόνες τους μέσα στο χωράφι, ή κλονάρια από αμπέλι που θα καθαρίσω αυτή την εποχή. Τρώνε μικρά κλαδιά, τρυφερά κλαδιά. Γενικά η διατροφή τους βασίζεται σε φρούτα, σε λαχανικά. Εκείνο που δεν τους δίνω ποτέ είναι οι φλούδες της πατάτας, γιατί θεωρούνται τοξικές. Όχι πολύ καλαμπόκι, γιατί τις βλάπτει. Αυτός λοιπόν είναι ο στάβλος, η διαμονή τους. Εδώ, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, είναι, ας πούμε, η αίθουσα το κετού. Τώρα φυσικά είναι γεμάτη ξερό χόρτο που τους ρίχνω για το βράδυ. Όταν όμως φτάσει η εποχή που θα γεννήσουν τα ζώα, εδώ θα μπαίνει, κάθε φορά που βλέπω ότι είναι έτοιμο να γεννήσει ένα ζώο, θα μπαίνει εδώ ελεύθερο, χωρίς να είναι δεμένο, για να μπορέσει, αν γεννήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, να καθαρίσει και να περιποιηθεί τα μωρά του μόνο του, χωρίς να το εμποδίζει κάποιο σκηνή, γιατί μπορεί να γεννήσει λίγο πιο πέρα, να μην φτάνει το μωρό να το ζεστάνει και να το καθαρίσει και το μωρό να πεθάνει. Οπότε χρειάζεστε οπωσδήποτε ένα τέτοιο χώρο, τον οποίο εγώ τον έχω περιφράξει με αυτόν τον τρόπο, και έχει μια πόρτα εδώ, μια παλέτα που είναι πόρτα στην ουσία, για να μπορώ και εγώ να έχω άμεση επαφή όταν χρειάζεται να βοηθήσω το ζώο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε και στην εποχή που θα είναι για να γεννήσουν. Η εποχή που βάζουμε τις κατσίκες στον τράγο, εγώ δεν έχω τράγο, έχει όμως εδώ στο χωριό μια κυρία, η οποία μαζεύουμε όλες εμείς που έχουμε τις κατσίκες, τις μαζεύουμε εκεί. Θα γυρίσω βίντεο και εκεί που θα πάρουμε τις κατσίκες. Τις μαζεύουμε εκεί από 15 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, που είναι η περίοδος που οι κατσίκες μας πιάνονται έγκυος. Θα τις μεταφέρω λοιπόν εκεί, και μετά, όταν είναι έτοιμες, θα τις ξεπιστρέψω πάλι στο σπίτι. Για το τέλος, να σας πω ότι ο στάβλος μου επέλεξα να το κάνω με λαμαρίνες που είχα από προηγούμενο καλυβάκι για τα ζώα μου, για λόγους οικονομίας, και φυσικά ποτέ τσιμέντο μέσα στο στάβλο από τα ζώα, γιατί το τσιμέντο πληγώνει τα πόδια και τις οπλές των ζώων. Αν σας άρεσε, κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε περισσότερες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Εδώ θα δείτε τα βίντεο που σας προτείνω να δείτε και πιθανότατα να σας ενδιαφέρουν. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!